Σε κινητοποιήσεις είχαν προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας λόγω της μη καταβολής των οφειλόμενων όχι από τους Δήμους, αλλά λόγω της μη υπογραφής των ενταλμάτων πληρωμής από την Επίτροπο, όπως τονίζουν. Το πρόβλημα αφορά συμβασιούχους εργαζόμενους στην καθαριότητα των Δήμων Αρταίων και Κεντρικών Τσουμέρκων, οι οποίοι ξανά το πρωί της Τρίτης παραβρέθηκαν στα γραφεία της Επιτρόπου, έχοντας στο πλευρό τους τον νομικό του σύμβουλο Δημήτρη Σκανδάλη και τον αντιδήμαρχο Αρταίων Μιχάλη Βλάχο. Ο αντιδήμαρχος Αρταίων Μιχάλης Βλάχος σε δήλωσή του αναφέρει: «Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων, πρέπει να βρεθεί λύση». Ο Αρταίων είναι στο πλευρό των εργαζομένων. Πρέπει να βρεθεί λύση. Απορούμε, δεν θέλουμε να κάνουμε παρέμβαση στο έργο της Επιτρόπου, αλλά απορούμε για τη στάση την οποία επέδειξε, η οποία ήταν αδιάλακτη και βέβαια στο τέλος φαίνεται ότι μας έδωσε τους αριθμούς πρωτοκόλων να ενοχλήσουμε στο ηλεκτρικό συνέδριο, μήπως μπορέσουμε και βρούμε κάποια λύση. Υπάρχει πρόβλημα στην καθαριότητα, προσπαθούμε να όσο το δυνατόν με τις δυνάμεις μας να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην Άρτα γενικά στον νομό και προσπαθούμε να καλύψουμε με τους υπόλοιπους εργαζόμενους τη διαδικασία. Φαίνεται λίγο δύσκολο, θα το πετύχουμε όμως. Εκείνο που προέχει είναι να πληρωθούν οι εργαζόμενοι διότι βρίσκονται σε μια κρίσιμη κατάσταση οικονομικά. Έχουν να πληρωθούν 5 μήνες ή 6 μήνες, κάπου εκεί είναι. Λοιπόν, και θα συνεχίσουν να μην πληρώνονται μέχρι που την ημερομηνία που θα υπογραφούν τα εντάλματα για να πληρωθούν. Έτσι, εμείς το προσπαθούμε, είμαστε στο πλευρό τους και ό,τι μπορούμε περισσότερο θα το κάνουμε. Ο κύριος Δημήτρης Σκανδάλης, μετά και από τη συζήτηση που είχε με την Επίτροπο, εξέφρασε την απεσιοδοξία του για την άμεση επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, διότι οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι χρονοβόρες. Τι απαντήσεις είχατε σήμερα στη συζήτηση που είχατε μαζί της? Κοιτάξτε, είχαμε μια συνάντηση με την Επίτροπο, όμως το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό. Και εξηγούμε. Οι άνθρωποι έχουν κληθεί, έχουν υπογράψει νέες συμβάσεις και με αυτές τις νέες συμβάσεις καλύπτουν ανάγκες οι οποίες είναι επίγουσες. Βέβαια, στο ελληνικό κράτος έχουμε ακούσει πολλές φορές τη λέξη επίγουσες ανάγκες κτλ. Ήταν ένα παραθυράκι δηλαδή ουσιαστικά να περνάνε κάποιοι άνθρωποι να μπαίνουν στο δημόσιο. Διαβεβαιώνω όλους τους ακροατές σας ότι τέτοιο πράγμα δεν υφίσταται εδώ πέρα. Και πώς δεν υφίσταται? Έχουν ήδη προκηρυχθεί θέσεις μόνιμες. Αυτές λοιπόν οι συμβάσεις που εκτελούνται είναι οι τελευταίες. Κυριολεκτικά είναι οι τελευταίες. Είναι νόμιμο και συνταγματικό να πληρώνονται οι εργαζόμενοι, να μην φεύγουν απλήρωτοι. Αυτό ονομάζεται de facto εργασιακή σχέση. Δηλαδή, εφόσον ο εργαζόμενος προσφέρει την εργασία του, οφείλει και να πληρώνεται. Από το Δήμο έχουν, και από τους Δήμους, γιατί είναι δύο Δήμοι εδώ πέρα που ασχολούνται, έχουν φύγει όλα τα χαρτιά, έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, όπως ακριβώς προβλέπονταν σε μια εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Παρ' όλα αυτά, για λόγους που εγώ δεν μπορώ να τους αντιληφθώ νομικά, αρνείται η Επίτροπος Άρτας να δεχτεί αυτά τα παραστατικά και να τα πληρώσει. Ο λόγος που δεν τα πληρώνει είναι ότι αυτά υπερβαίνουν τους 24 μήνες συνολικά. Όμως και αυτό προβλέπεται από τον νόμο που λέει ότι αν καλύπτονται έκτες ανάγκες και επαναλαμβάνω, είναι οι τελευταίες έκτες ανάγκες που καλύπτονται και είναι η τελευταία φορά που πρέπει να πληρωθούν. Το παράδοξο είναι το εξής. Σε όλη την επικράτεια, όπως έχω πληροφορηθεί, αλλά και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας Υπήρου, όλοι οι άλλοι επίτροποι έχουν υπογράψει τα αντίστοιχα παραστατικά, τις αντίστοιχες δαπάνες. Και ξέρετε, η διοίκηση, όταν κάνει κάτι θετικό για τον πολίτη, αυτό δημιουργεί διαδικασμένο για όλες τις διοικήσεις στην Ελλάδα. Αντίθετα, άμα κάποιος κάτσει στο αρνητικό, όπως κάνει η Άρτας, αυτό δεν ισχύει για όλες. Μόνο ότι ωφελεί τον πολίτη είναι νόμιμο και συνταγματικό. Η Ελλάδα δεν είναι μια. Είναι ολόκληρη μια επικράτεια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ ερμηνεύεται διαφορετικά ο νόμος και αλλού διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή είναι 6 μόνο επίτροποι που δεν έχουν δώσει τα χρήματα. Αυτός ο παραλογισμός λοιπόν δεν ωφελεί κανέναν. Και κυρίως δεν ωφελεί όχι μόνο τους εργαζόμενους, δεν ωφελεί και εμάς τους διοικούμενους, τους απλούς πολίτες. Και εξηγούμε. Είναι βέβαιον ότι αν προσφύγουν οι άνθρωποι αυτοί στη δικαιοσύνη θα δικαιωθούν. Μάλιστα το ίδιο μας επικαλέστηκε και η ίδια η Επίτροπος. Συνεπώς, τι λέμε στον πολίτη? Ελάτε να εμπλακεί σε ένα δικαστικό κικαιώνα, να χαλάσει τα έξοδά σου, να χαλάσει τα λεφτά σου, να χαλάσει τι, για να φτάσει στο ίδιο αποτέλεσμα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι λογικά στο 2017.
σε ένα σύγχρονο κράτος. Δεν είναι λογικά. Πρέπει να λυθεί το συντομότερο δυνατό. Βέβαια, η παρέμβαση πλέον η δικιά μας είναι άνευ ουσίας, γιατί μόλις πληροφορηθήκαμε ότι τα επισπεύστηκε η διαδικασία και στάλθηκαν στο ελεγκτικό συνέδριο. Το ελεγκτικό συνέδριο είναι το ανώτο όργανο της διοικήσεως, όμως καθυστερεί πάρα πολύ. Και να πω και κάτι άλλο. Καθόμαστε τώρα στο πεζοδρόμιο και αναφερόμαστε για νόμους, συντάγματα κτλ. Πίσω μου όμως βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι αυτά τα λεφτά τα έχουν κυριολεκτικά ανάγκη. Είναι η διαβίωσή τους. Υπήρξαν και εντάσεις και εγώ τις δικαιολογώ απόλυτα. Δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι δεν είναι προσωπικά μερικά πράγματα, γιατί ωραία να τα λέμε εμείς περί συντάγματος και νόμων και πραγματικά εκεί είναι και η αλήθεια, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για διαβίωση ανθρώπων. Έχουν λογαριασμούς, έχουν φόρους, έχουν χιλιάδες πράγματα. Είναι πραγματικά είναι επίπεδο διαβίωσης. Εκεί φτάσαμε. Άνευ λόγου και αιτίας ταλαιπωρούνται εργαζόμενοι. Αυτό είναι το τελευταίο συμπέρασμα που θέλω να πω. Άνευ λόγου και αιτίας. Πιστεύω ότι μια καλόπιστη διοίκηση έπρεπε να αναγνωρίσει το σφάλμα της και να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία προς όφελος και των εργαζομένων και εμάς των διοικούμενων και όλων. Κύριε Σκανδάλη, μετά από αυτή την εξέλιξη και μετά από αυτή την πληροφορία που είχατε σήμερα, οι εργαζόμενοι από εδώ και έπειτα τι θα κάνουν? Οι εργαζόμενοι είναι σε τραγικό δίλημα. Γιατί καλούνται να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς να γνωρίζουν αν θα πάρουν τα λεφτά τους. Εγώ γνωρίζω ότι οι νόμιμες διαδικασίες, αν κινηθούν, θα τα πάρουν τα λεφτά τους. Γι' αυτό και συμβούλευσα να συνεχίσουν να δουλεύουν. Οι δήμοι συνεχίζουν να έχουν τις ανάγκες. Οι ανάγκες είναι επίγουσες. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να έχουν ανάγκες. Και οι δικές τους είναι ακόμα πιο επίγουσες. Συνεπώς, θα έπρεπε να τηρηθούν αυτές οι συμβάσεις μέχρι τέλος. Για μας είναι νόμιμες. Και πιστεύω ότι να εισακούστηκα.